мамы это, ну, такой промежуток, ну, а ее видно сразу плитой. Ни документов, ничего вообще. Ну все. Ночной сорочки босиком, как люди говорят. Το ανθρώπινο δράμα ίδιο είτε βρίσκεσαι στη Γάζα είτε βρίσκεσαι στην Ουκρανία. Τα όπλα στη Μέση Ανατολή μπορεί να επισκίασαν αυτά στην καρδιά της Ευρώπης. Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αν και ξεχασμένος, δεν είναι καθόλου ασήμαντος. Η ρωσική εισβολή ήρθε στον 21ο μήνα της. Το σφυροκόπημα άγριο και οι ισορροπίες επί του εδάφους διαφορετικές. Βασικό πεδίο μαχών τις τελευταίες εβδομάδες στο ανατολικό μέτωπο, εκεί όπου οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται κατορθώνοντας να απελευθερώσουν εδάφη στην περιφέρεια του Μπαχμούτ. Εξέλιξη που οδήγησε τη Μόσχα να στείλει στην ευρύτερη περιοχή 8 ταξιαρχίες των δυνάμεών της. Russia currently has around 40,000 personnel in the Avdiivka direction and is transferring additional manpower to this area. Οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι καθοριστικοί, διαμηνύει ο Ζελένσκι που προσπαθεί να προλάβει τον χειμώνα. Στέλνει μέχρι και Ουκρανούς πεζοναύτες στον ποταμό Ντνίπρο, προκειμένου να εισβάλλουν στα ρωσοκρατούμενα εδάφη της Χερσόνας. Воїнам, які своїми штурмами та своєю стійкістю, героїчною стійкістю, доводять на ділі, що Україна здатна протистояти російському тиску. Ο Ουκρανός πρόεδρος βλέπει μάλιστα έναν από τους πιο διακαείς πόθους του να γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα. Τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη F-16 που η Ολλανδία έχει δεσμευτεί να παραδώσει στο Κίεβο αναμένεται να φτάσουν σε κέντρο εκπαίδευση στη Ρουμανία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Ο πόλεμος χωρίς ίχνος αποκλιμάκωσης και διάθεση για διαπραγμάτευση καμία. Οι δύο πλευρές οχυρώνονται πίσω από τις κόκκινες γραμμές τους και η ειρήνη παραμένει απλά ευσεβής πόθος. Αυτό διαφάνηκε και κατά τη σύνοδο της Μάλτας το Σαββατοκύριακο, όπου αξιωματούχοι από 66 χώρες δήλωσαν τη διεθνή στήριξη στην ειρηνευτική φόρμουλα που προωθεί ο Ζελένσκι. Ένα σχέδιο που απορρίπτει όμως ο Πούτιν, ο οποίος ακολουθώντας το γνωστό αφορμή βοήθεια, επιλέγει να επιτεθεί στις ΗΠΑ για το Ουκρανικό μέσω Ισραήλ. Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты.